με ένα θλιβερό περιστατικό. Είναι ένα από τα δεκάδες τα οποία έχουμε παρουσιάσει από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε και χαρακτηριστική φωτογραφία. Είναι ένα ακόμα, δεν μ' αρέσει ο όρος βέβαια, αλλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ένα ακόμα βαρελόσκυλο που ανέβηκε το δικό του Γολγοθά βέβαια και δεν έζησε και ιδανικά, δεν έζησε και όμορφα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες αυτή τη στιγμή. Ήταν δεμένο σε ένα ντεπόζιτο και μάλιστα βρέθηκε σε μία ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ένα νέο περιστατικό βέβαια, κλήθηκε το αστυνομικό τμήμα Χανίων εκεί να επέμβει την Τετάρτη 8 Ιουνίου. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν χωρούν λόγια. Καλό θα είναι να κάνουμε την αναφορά, μας, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο από τη μία και από την άλλη σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε παρόμοια παραδείγματα, τι πρέπει να πράξουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πού πρέπει να απευθυνθούμε. Πάμε στην κυρία Νατάσα Μπουμπολάκη, πρόεδρο της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, χωρίς φυσικές καταστροφές και χωρίς βία πουθενά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω γιατί μας... Να είστε καλά. Δεν ξέρω γιατί μας εκπλήσει το περιστατικό αυτό. Αυτό συμβαίνει στο μεγαλύτερο βαθμό, παντού και σε όλη την Κρήτη. Μακάρι να ήταν μεμονωμένο περιστατικό κάποια από τα λίγα περιστατικά. Δυστυχώς είναι ο κανάνας. Είναι τα γνωστά βαρελόσκυλα. Το συγκεκριμένο σκυλάκι είχε πάθει λίαση, όπως καταλαβαίνετε. Παθαίνουν και αυτά ό,τι παθαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Να χαρακτηρίσω εγκληματία, θα το χαρακτηρίσω. Αυτόν που το είχε σε αυτό το χάλι, γιατί το είχε σαν εργαλείο. Δεν τον ενδιέφερε καν ότι αυτό το ζώο έχει συναισθήματα, υπέφερε, βασανιζόταν. Είχε το ντεπόζιτο ήταν καυτό από την θερμοκρασία. Και αυτό δεμένο και ανίκανο να μπορέσει να προστατευτεί. Τι να πω, είναι η καθημερινότητα αυτή δυστυχώς και τα βήματα που έχουν γίνει είναι πολύ λίγα χάρη των φιλοζωικών οργανώσεων και πάλι. Οι αρχές, οι ελεγκτικές είναι παρούσες μεν, αλλά όταν κληθούν, ενώ όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτεπάγγελτα. Οι αστυνομικοί τα βλέπουν κάθε μέρα στις περιπολίες τους, όπου πάνε, στα χωριά, όταν πάνε στο τμήμα κτλ. Αλλά περιμένουν μία καταγγελία. Είναι αυτεπάγγελτο το αδίκημα, πρώτον. Δεύτερον, δυστυχώς οι εισαγγελικές αρχές στην Κρήτη αυτή την περίοδο, με εξαίρεση το Ηράκλειο που έχουμε 2-3 εξαιρετικούς εισαγγελείς, φαίνεται να είναι αδιάφοροι μπροστά στο ζήτημα της κακοποίησης των ζώων. Έχουμε περιστατικά τα οποία έχουν συγκλονίσει τη χώρα μας, όπως τα κρεμασμένα, δαρμένα ζώα κτλ. Και δεν έχουν πάρει ακόμα σειρά για να εκδικαστούν. Και όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί δολοφόνοι είναι, σαδιστές είναι, κάνουν παντού κακό στην οικογένειά τους, κυκλοφορούν ελεύθεροι και γελάνε και κοροϊδεύουν. Τι να πω, αυτή η πολιτεία είναι αιώνες πίσω και δυστυχώς δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Αναφορικά σημαντικό. Τώρα με την τύχη του σκυλάκου, ψάχνουμε το σπίτι να υιοθετηθεί. Το σκυλάκι φιλοξενείται ακόμα στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Οι αστυνομικοί δεν άντεξαν στο χάλι την κατάσταση αυτή του ζώου και το πήραν μαζί τους.
θα μπορούσαν να το αφήσουν και εκεί, δεν ήταν υποχρεωμένοι να το πάρουν. Δεν άντεξαν όμως βλέποντας αυτό το πράγμα, το μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα και περιθάλπηται ακόμη στο αστυνομικό τμήμα και τα φιλοσδιακά σωματεία που είναι γεμάτα από περιστατικά προσπαθούν να βρουν φιλοξενία και βέβαια η υιοθεσία να ζήσει και αυτό το πλάσμα όπως πρέπει να ζήσει. Και μιας και μιλάμε στον αέρα, παρακαλώ τον νέο αστυνομικό διευθυντή Κανίων, τον κύριο Μαστραντονάκη, να βρουν χθες που λέμε ποιος ήταν αυτός. Μάλιστα. Και να υποστεί στο παθρό τις συνέπειες. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Αποβολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά.